Σε ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας της διάπλασης σε γνωστό εστιατόριο της Καλαμάτας, όπου η οικογένεια του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας αποχαιρέτησε ένα έτος γεμάτο προκλήσεις και υποδέχθηκε μια νέα χρονιά γεμάτη υποσχέσεις. Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, ευλογημένη, γεμάτη υγεία, πρόοδο και ευημερία, και προσωπική και οικογενειακή. Εύχομαι επίσης στη διάπλαση να έχει μια πορεία η οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά αφενός στην επίλυση των προβλημάτων υγείας των συνδημοτών, των συντοπιτών μας, των συνανθρώπων μας, αλλά και παράλληλα να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η διοίκηση του κέντρου, κάνοντας τον απολογισμό του 2023, αναφέρθηκε στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε η διάπλαση και το προσωπικό της να αναβαθμίζει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς της, έχοντας πλέον καταξιωθεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η διάπλαση το 2024 φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτό που κάνει εδώ και χρόνια με επιτυχία. Να διευρύνει τις υπηρεσίες της, να προσφέρει υπηρεσίες στον ασθενή με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να πούμε ότι ως κέντρο αποκατάστασης διάπλασης έχει μπει στο πανευρωπαϊκό χάρτη. Έχει φέρει ασθενείς από όλη την Ελλάδα στην Καλαμάτα, έχει φέρει ασθενείς από την Ευρώπη και από άλλες χώρες στην Καλαμάτα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι εργαζόμενοι, το ιατρικό προσωπικό της διάπλασης και οι μέτοχοι της διάπλασης και η διοίκησή της θα συνεχίσουν το έργο της αποκατάστασης στην Καλαμάτα, που είναι ένα έργο για μας ζωής. Υπηρετώντας τις αξίες και τις δεσμεύσεις της απέναντι στην κοινωνία, η διάπλαση συνεχίζει το πολυσήμαντο έργο της, ανταποκρινόμενη με προσωπικό και πόρους σε δύσκολες στιγμές της τοπικής κοινωνίας. Στη δύσκολη στιγμή που ήταν με το νόσο του COVID και πραγματικά δώσαν την ψυχή τους τα παιδιά, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα που υπήρξε, και άμεσα όταν πέθαναν ασθενείς και δεν είχε το νοσοκομείο της Καλαμάτας με πληρότητα 200%, μέσα σε 20 μέρες δημιουργήσαμε κλινική COVID που δεχότανε ασθενείς με νοσούντες, και πραγματικά πρόσφεραν τα παιδιά μας πάρα πολλά πράγματα και σώθηκαν αρκετοί ασθενείς από τη μεσημεία. Ένα κέντρο αποκατάστασης που σίγουρα αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τις ιατρικές προς όλο τον κόσμο, ανεβάζει την ποιότητα που υπάρχει στην περιοχή μας, γι' αυτό και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να προοδεύουν και να αναπτύσσονται. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δασιόπουλο για την πρόσκληση και τον Παναγιώτη το φίλο, και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τη Δημοτική Αρχή, σε ό,τι χρειαστήκαμε ως κέντρο αποκατάστασης, ήταν δίπλα μας, άκουσε πάντα αυτά που θέλαμε και έχει δώσει προβλήματα που αφορούν τη γειτονιά μας σε σχέση με τη λειτουργία της διάπλασης. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε μαζί. Συνεχώς εξελισσόμενο και δημιουργώντας νέα δεδομένα στη μετανοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς, το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Διάπλαση, ανταποκρινόμενο στο μέγιστο βαθμό στις σύγχρονες προκλήσεις, συνεχίζει να προσφέρει έργο ζωής. Είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά για το Κέντρο Αποκατάστασης Διάπλαση. Οι στόχοι που έχουν μπει είναι αρκετά σημαντικοί, που είναι μια επένδυση στο νομό που θα γίνει καθημερινά. Αυτό παλεύουμε, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι στο κέντρο, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο τον τομέα της αποκατάστασης με νέο εξοπλισμό, με ανακαίνιση του κτηρίου. Ως αναγνώριση του έργου και της προσφοράς τους στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Διάπλαση, τιμήθηκαν οι προϊσταμένοι οικονομικών υπηρεσιών Γεωργία Σουλτάνου και ο υπεύθυνος προσωπικού Χάρης Μουλα Βασίλης. 13 χρόνια, ελπίζω σε ακόμα περισσότερα. Η εταιρεία είμαι σίγουρη ότι θα πάει από το καλό στο καλύτερο. Δύσκολα και ζούμε τώρα μέρες που δεν το περιμέναμε παλιότερα. Το δείχνει ο Ρούλας. Ευελπιστούμε και ατενίζουμε με αισιοδοξία. Την κορδέλα σας.